Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι από το κλειστό του Σπαρτακού. Με ταραμολημέντα απόψε να έρχονται αντιμέτωποι κόντρα στους, Jokers στο πλαίσιο της Summer Master League. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στις δύο αυτές τις ομάδες, οι οποίες δεν έχουν καταφέρει ακόμα να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Πρώτη επίθεση για ταραμολημέντα. Παράλληλα, άστοχη. Ο Τσαφαντάκης είναι αυτός που αστόχησε πίσω από τα 6.75. Πήγε να ευνηδιάσει και τους αντιπάλους με ένα γρήγορο τρίποντα, αλλά δεν τα κατάφερε. Όπως λέγαμε λοιπόν, και οι δύο αυτές ομάδες σήμερα αναζητούν την πρώτη νίκη, καθώς ταραμολημέντα από τη μία έχουν νικηθεί δύο φορές μέχρι στιγμής από την Deportivo και από τους Thunder Dogs, ενώ από την άλλη οι Jokers έχουν δώσει ένα παιχνίδι μέχρι τώρα και έχασαν από τους Thunder Dogs στον πόντο, μάλιστα με 53-54. Πρώτο τρίπο τώρα για τα ραμολιμέτα θα έρθει από τον Γουριώτη, ο οποίος θα κάνει το 3-0 και θα ανοίξει το σκορ στην σημερινή αναμέτρηση. Οι Τζόκερς τώρα στην επίθεση. Θα φτάσει στον Αγγελάκη από τα αριστερά, ένα σουτ, αλλά άστοχο από τον Ρούσιο, επιθετικό rebound με τα αριστερά άστοχη και ο Σταθέας στην δική του προσπάθεια. Κάτω από το αντίπαλο καλάθι βρέθηκε ενόχλητος ο Κοστελέτος και έκανε το 3-2. Τσαφαντάκης τώρα οργανώνει για τα ραμολιμέντα. Ένα θεματάκι με την κάμερα. Το σούτ είναι άστοχο. Ο Αγγελάκης τώρα θέλει να φύγει μπροστά. Τσεκάρει τις επιλογές του από την κορυφή. Το τρίποντο δεν θα καταλήξει εντός καλάθιου από τον Φιλιππάκο. Έγινε αυτή η προσπάθεια. Τσαφαντάκης τώρα. Παραμένει το 3-2. Τσούτης στέκεται και εκτελεί από κοντά. Το rebound στα χέρια των Jokers και συγκεκριμένα του Φιλιππάκου. Σταθέας βάζει πλάτη. Πάει και ο Τσούτης πάνω του. Φιλιππάκος στα δεξιά, ξανά Φιλιππάκος. Θα το πάρει τελικά το τρίποντο, δεν θα το βάλει. Το rebound στα χέρια του Μάρκου. Τσούτης ζητάει και παίρνει ο Μπουργιώτης, ο οποίος θα γυρίσει και θα εκτελέσει με τα αριστερό για το 5-2. Σταθέας για τρεις, εύστοχος. Μετά από κάποια χαμένα τρίποντα θα έρθει το τρίποντο του Σταθέα για να φέρει την ισοφάριση. 5-5 πλέον το σκορ. Μάρκου. Φαίνεται από το Κοστελέτο, ο Τσούτης θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Το follow άστοχο από τον Γουριώτη. Αγγελάκης οργανώνει για τους Jokers. Άμυνα ζώνης τώρα από τα ραμολιμέντα. Για τρεις ο Σταθέας ξανά μέσα και αυτό. 5-8. Ζεστός ο Σταθέας. Θα πετύχει το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο και θα δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Τσαφαντάκης. Καραχρήστος. Αποφασίζει να μην πασάρει και να πάρει το σουτ. Βουλιώτης που θα έρθει για το επιθετικό rebound. Μπαλά στα χέρια των Jokers. Αγγελάκης παίρνει το σουτ ο Ρούσης, αλλά δεν είναι εύστοχος. Τσούτης. Ο
Περνάει την πάσα στον Μάρκου, δεν μπορεί εκείνος να την συγκρατήσει. Καθώς βρήκε και εμπόδιο εκεί από τον Ρούσου. Έτσι έγινε το λάθος για τα Ραμολιμέντα. Σιγά σιγά διανύουμε το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης του πρώτου δεκαλέπτου της αναμέτρησης. Γελάκης, την μπάλα στα δεξιά. Ένα δύσκολο σουτ το οποίο θα καταλήξει και εκτός από τον Σταθέα. Ξαφαντάκης, Καραχρήστος, Μάρκου τώρα θέλει να γυρίσει μπροστά από τον Κωστελέτο, δεν είναι καλό το τελείωμα. Αγγελάκης αφήνει δίπλα του. Κωστελέτος τώρα τον Ρούση. Φιλιππάκος, ζητάει ξανά ο Ρούσης, η μπάλα φτάνει στον Αγγελάκη. 6 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Αγγελάκη στα 3 δευτερόλεπτα, θα το πάρει από αρκετά μακριά, θα βρει σίδερο και η μπάλα θα περάσει εκτός. Ενώ έχουμε και το πρώτο time out της αναμέτρησης. 4 και 20 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο, το σκορ στο 5-8. Με τους Τζόκετς να βρίσκονται μπροστά και τα Ραμολιμέντα τώρα στην επίθεση. Το σου του Γουριώτη από τα αριστερά δεν θα βρει στόχο. Ο Στελέτος μαζί στο rebound και τώρα έβαλα τα χέρια του Ρούση. Αγγελάκης Σταθέας τσεκάρει τις επιλογές, Φιλιππάκος θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Παλεύει και ο Κωστελέτος με τον Καραχρήστο για το rebound. Μπήκε και ο Κωνσταλής στην διεκδίκηση. Φαίνεται να έχει τραυματιστεί ο Κωστελέτος. Στον ώμο πρέπει να έχει χτυπήσει. Έχει καθίσει στον πάγκο τώρα ο Κωστελέτος. Στον ώμο πρέπει να είναι το πρόβλημα, ας ευχηθούμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Σταθέας Αγγελάκης για 3, θα στοχεί. Τσούτης αφήνει στον Ποσταλή να κατεβάσει εκείνος. Ποσταλή θα εκτελέσει πίσω από το screen. Σταθέας μάζεψε. Όχι, προσχωρεί το Ρούσης, μάζεψε το rebound. Αγγελάκης αργά αργά κατεβάζει, 3 και 10 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Σταθέας Αγγελάκης βγαίνει στα δεξιά για να πάρει. Ρούσης έχει βάλει πλάτη τον Μάρκου. Επιλέγει έξω τον Αγγελάκη. Τελείωσε ο χρόνος επίθεσης για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να βρουν σουτ. Τους έμεινε η μπάλα στα χέρια. Και έτσι δεν απέφυγαν το λάθος. Κωνσταλής εδώ και ώρα έχει μείνει στο 5-8 το σκορ. Με τις δύο ομάδες να μην καταφέρουν εύκολα να βρουν λύσεις επιθετικά. Καραχρήστος παίρνει το στήνο από τον Μάρκου. Σηκώνει το Εμμανουηλίδης, αλλά στήθηκε και αυτός. Ρούσης απέναντι τον Καραγιαννίδη, υπάρχει γραμμή εκείνος, αλλά και κατοχής. Συνεχόμενα λάθη από τους Τζόκερς. Τσούτης Εμμανουηλίδης αφήνει στον Κωνσταλή. Τσούτης προσποιείται. Θα πάρει τελικά το σουτ για 2. Το rebound στα χέρια του Αγγελάκη.
τελευταίο δίλεπτο στην πρώτη περίοδο. Το σκορμένια μετακίνητο από το 5-8. Να δούμε αν θα αλλάξει αυτό. Θα αλλάξει τελικά από το σουτ του Ρούσου. Καλά μετά από ώρα στο μάτς. 5-10. Μουσταλής. Καραχρήστος. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Βρήκε και δύο αντιπάλους πάνω του. Δεν μπορούσε να εκτελέσει σωστά. Σταθέας τώρα. Πάει μόνος στη φάση. Θα περάσει, θα πάρει το φάουλ από τον Μανουηλίδη. Έτσι θα πάει στην γραμμή των βόλων τώρα ο Σταθέας, ο οποίος δεν πίστασε να τα βάλει με τους παίκτες των αμολυμέντων. Να ψάξει να βρει τον χώρο προς την αντίπαλη ρακέτα και να πάρει το πρώτο μαδικό από τους γηπεδούχους. Εκτελεί τώρα την πρώτη, θα τη χάσει. Μέσα η δεύτερη. 5-11 το σκορ. Και στο μάτι για τους γηπεδούχους περνάει ο Κονοφάος. Όπως και ο Μπονόρης, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα στα χέρια, από στα λύς. Θέλει να παίξει με τον, τον Εμμανουηλίδη, δεν το επιτρέπει ο Ρούσης. Δέκα δευτερόλεπτα για τα ραμολιμέντα. Μπάλα μακριά, παρακινδυνευμένη πάσα. Θα κάνει το πλέσμο ο Καλινίδης και θα φτάσει και μέχρι το lay-up. 5-13. Είναι ακόμα ένα λάθος, δεύτερο συνεχόμενο από τα ραμολιμέντα, τα οποία έχουν κάνει δύο δώρα στις δύο επαναφορές τους. Σταθέας το νιώθει, θα το πάρει και θα το βάλει. 5-16 πλέον στο σύν 11 οι Jokers. Με τον Σταθέα να πετυχαίνει το τρίτο του τρίποντο στην αναμέτρηση. 25 δευτερόλεπτα τώρα. Εμμανουηλίδης στον Κονοφάο. Ο Σταλής προσποιείται. Είμαι πίσω, ξανά Κονοφάος. Δυσκολεύονται εδώ, θα λιωθεί η προσπάθειά του από τον Ρούσιο. 8 δευτερόλεπτα τώρα για τους Jokers. Η μπάλα στα δεξιά, είναι μόνος του. Θα το πάρει και θα το βάλει. Μπάζερ μπίτερ εδώ από τον Καλινίδη. Με το καλύτερο τρόπο τελειώνουν την πρώτη περίοδο οι Jokers, οι οποίοι βρίσκονται πλέον στο 5-19. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Με τους Jokers να κλείνουν πολύ καλά το πρώτο δεκάλεπτο. Να παίρνουν μια διαφορά 14 πόντων που τους παίρνει τώρα στο 5-19. Θα γίνει το λάθος από τα ραμολιμέντα. Τον Αγγελάκη τώρα να αφήνει στον Ρούσιο, ο οποίος θα σταθεί στον αέρα, θα πάρει και το φάουλ από τον Μανουηλίδη. Νομίζω είναι το δεύτερο του Μανουηλίδη. Ο Ρούσιος θα στοχεί στην πρώτη προσπάθεια. Στοχή στην δεύτερη για το 5-20. Φάος. Καραχρήστος θέλει να παίξει με τη δύναμή του, γυρίζει, δεν θα του κάνει το χατέρι μπάλα. Η κατοχή παραμένει στα ραμολιμέντα. Αυτός ο Αγγελάκης νομίζω ήρθε τελευταία σε επαφή με την μπάλα. Ο Μανουηλίδης, τον Οφάο στον Καραχρήστο. Θα πάρει το τρίποντο εκείνο, ούτε τώρα θα βρουν λύση. Καραμολιμέντα που έχουν μείνει κολλημένα στους 5 πόντους. Δείχνουν να δυσκολεύονται αρκετά στο εκτελεστικό κομμάτι.
Καραγιαννίδη στον Σταθέα. Εκείνος ανάμεσα από δύο θα βρει τρόπο να εκτελέσει, αλλά έχει κάνει βήματα. Βρέθηκε στο παρκέ ο παίχτης των Τζόκερς, ο οποίος μπορεί να πέτυχε ένα δύσκολο καλάθι, ωστόσο δεν μετράει. Καθώς είχε προηγηθεί η παράβαση, θα καθίσει τώρα στον πάγκο, στην θέση του. Περνάει ο Σκιογλάκης, αν δεν κάνω λάθος. Καραχρήστος δεν μπορείς ούτε τώρα να εκτελέσει εύστοχα. Ρούσης κατεβάζει. Βρίσκει και την πάσα, θα την κάνει αυτή ο Καραγιαννίδης για το 5-22. Ξεφεύγουν πλέον οι Τζόκερς, οι οποίοι δείχνουν να τα πηγαίνουν καλύτερα στο επιθετικό κομμάτι από τους αντιπάλους τους, αλλά και στο αμυντικό κομμάτι έχουν καταφέρει να περιορίσουν αρκετά τα ραμολιμέντα, που είναι και άστοχα παράλληλα. Η αστοχία συνεχίζεται εδώ και από τον Μπονόρη. Παράμενε το 5-22. Αγγελάκης. Εμμανουηλίδης ζητάει φάουλ, η κατοχή παραμένει στα ραμολιμέντα. 3 δευτερόλεπτα για τους ΜΟΒ. Να δούμε τι θα προλάβουν να κάνουν σε αυτά τα 3 δευτερόλεπτα που τους απομένουν οι γηπεδούχοι. Πάρα στον Καραχρήστο, θα πάρει εκείνο το σουτ, δεν ήταν καλό. Δεν νομίζω πως είχε κάποια άλλη επιλογή ο Καραχρήστος με τα δευτερόλεπτα να τελειώνουν. Εδώ θα κάνει και το φάουλ στον Καραγιαννίδη και θα το στείλει στην γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Άστοχο στην πρώτη προσπάθεια. Θα χάσει και την δεύτερη, παραμένει το 5-24. Μπονόρης. Χρήστος θέλει να περάσει, θα καταφέρνει, θα πάρει το φάουλ. Έκανε την κίνηση εκεί πολύ ωραία για να περάσει από το εμπόδιο του Καραγιαννίδη. Και έτσι τώρα έχει ευκαιρία να φέρει πόντο για την ομάδα του μετά από το 5-2 που είχε κάνει ο Γουριώτης. Ήταν μόλις το τρίτο καλάθι στο μάτς. Από τότε έχουν μείνει χωρίς πόντο. Άσφαιροι οι γηπεδούχοι. Συνεχίζουν αυτό το σέρι αστοχίας. Καραχρήστος τώρα στην δεύτερη θα τη βάλει. 6-24 πλέον με την βόλη του Καραχρήστου. Βαλιάχα αριστερά στον Καλουνίδη. Η κατοχή παραμένει στους Τζόκερς με 9 δευτερόλεπτα στο ρολόι τους. Παίρνει και εκτελεί αμέσως ο Ρούσης. Σύντησε και επίδειξε και γράψε το rebound. Κατεβάζει τώρα. Κουριώτης
Μάρκου, γυρίζει ωραία, αλλά δεν τελειώνει. Εξίσου ωραία την φάση. Η κατοχή περνάει στους Τζόκετς. Όχι, έχουμε αλλαγή απόφασης. Η μπάλα είναι για τα Ραμολιμέντα. Φαντάκης επιστρέφει στο μάτς, παίρνει την θέση του Μπονορί. Τώρα υποδέχεται μακριά. Μάρκου γυρίζει, ευστοχή, πολύ ωραία κίνηση εδώ για το 8-24. Φιλιππάκος, όχι, με συγχωρείτε. Θα το πάρει ο Καραγιαννίδης. Εκτελεί από την κορυφή για το 8-27. Μάρκου σηκώνεται, χάνει την μπάλα ο Κουριώτης, αλλά έχει γίνει φάουλ παράλληλα. Είναι το δεύτερο ομαδικό, αν δεν κάνω λάθος, τον Τζόκερς, όχι, το πρώτο. Όχι, τώρα διορθώθηκε ο Φωτεινός Πίνακας, το δεύτερο ομαδικό είναι. Δύο έχουν και τα Ραμολιμέντα, ενώ ο Γουδιώτης θα βάλει την πρώτη βολή. Ρούσης. Αλλά έξω στον Καλινίδη. Καραγιαννίδης. Πάει από τα δεξιά, κόντρα σε τρεις αντιπάλους. Δεν νομίζω πως δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Καφαντάκης. Περνάει πάσα στον Κοψιδά. Έξω ανενόχλητος ο Τσούτης. Στόχι αυτό το σουτ. Θα το βάλει. Δεν είναι να τον άφημε σαν τιμόρι το αμαρκάριστο με σχολείτε τον Τσούτη. Καθώς κάνουν καλάθια. Όπως και αυτό. 12-27 πλέον. Καραγιαννίδης, Ρούσης, και έρχεται εκεί για βοήθεια ο Τσαφαντάκης, ο οποίος είναι αυτός που θα κάνει το φάουλ στον Ρούση. Τρίτο μάδικο για τα Ραμολιμέντα, βολές για τον παίχτη των φιλοξενούμενων. Μέσα η πρώτη, 12-28. Βάλει και την δεύτερη και θα στείλει το σκορ στο 12-29, 4-20 ακόμα μέχρι την ανάποβλα. Τσούτης. Μάρκου απέναντι από τον Ρούση, θα τον νικήσει. 14-29. Δείχνουν κάπως καλύτερη εικόνα τώρα επιθετικά τα Ραμολιμέντα. Σε πιο στρωτές επιθέσεις και φτιάχνουν από τα ποσοστά τους. Εδώ δεν θα βγει συνεργασία με τον Τζιτζογλάκη, ο οποίος δεν μπορεί να υποδεχθεί καλά την μπάλα. Έτσι θα γίνει το λάθος από τους Τζόκερς και έχουν ευκαιρία εδώ να μειώσουν οι γηπεδούχοι. Τσούτης ξανά παίζει με τον Μάρκου. Τσούτης θα το πάρει τελικά, θα βρει σίδερο, ο Ψιδάς στο επιθετικό rebound, ψάχνει επιλογές καθώς κλείστηκε εκεί. Τσούτης και πάλι, Μάρκου βάζει πλάτη, τρεις παίχτες πάνω αμέσως πάνω του, μένει ελεύθερος έτσι ο Τσαφαντάκης και τιμωρεί, 17-29. Η βοήθεια έφερε το κενό πίσω από τα 6-75. Έμεινε μόνος το Τσαφαντάκης και εκτέλεσε για 3 και φέρνει τη διαφορά τώρα στους 12. Καλινίδης από την κορυφή, δεν απαντάει. Τσαφαντάκης έτσαξε τη μακρινή πάσα, προτίμησε να κρατήσει. Δεν ήθελε να το ρισκάρει. Θα πάρει ακόμα ένα τρίποντο, δεν θα έρθει τώρα. Δεν θα έρθουν οι τρεις πόντοι για την ομάδα του, θα δεχτεί την τάπα ο Γουριώτης στη συνέχεια. 11 δευτερόλεπτα για τα Ραμολιμέντα.
Τσαφαντάκης. Δεν είναι καλή η πάσα. Το είχε με τον Τσούτη, αλλά με αυτή την πάσα δεν θα τον έβρισκε ποτέ. Εδώ θα γίνει το λάθος. Διάβασε τη φάση ο Κοψιδάς και πήρε το φάουλ από τον Αυτόσογλου. Κοψιδάς βγαίνει στο πλάι. Έχουμε νέο φάουλ από τους φιλοξενούμενους, από τον Τζιτζογλάκη. Τέταρτο ομαδικό για τους Τζόκερς, οι οποίοι δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν στην δεύτερη περίοδο. Τσαφαντάκης, Κοψιδάς για τρεις, δίνει ύψος στο σούτ, δεν καταλήγει μέσα η μπάλα. Δεν μπορεί να καθαρίσει το rebound ο Καλινίδης, αυτός η μπάλα περνάει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Καλινίδης. Ρούσης το παίρνει το σούτ. Το rebound στα χέρια του Τσούτη. Τσαφαντάκης, ξανά Τσούτης. Πάει εκεί σε μια δύσκολη προσπάθεια, βρίσκει τον τρόπο να εκτελέσει έστοχα ο Γουριώτης και να κάνει το 19-29, αναγκάζοντας τους Τζόκερς να καλέσουν time out. Ένα μικρό σερί 7-0 έχουν καταφέρει να κάνουν τα ραμολιμέντα και να ρίξουν την διαφορά στους 10 πόντους. Σηκώνεται τώρα ο Καλινίδης, θα στοχεί από το ύψος των βολών. Ο Ψιδάς αφήνει δίπλα του στον Τσούτη. Ο Γιώτης δεν περνάει πάσα. Η παλά είναι για τα ραμολιμέντα. 1-13 ακόμα μέχρι το φινάλι της δεύτερης περίοδου, με τον Τσούτη να είναι στην επαναφορά. Τσαφαντάκης πάνω του αμέσως ο Αυτόσογλου. Ο Ψιδάς, ο Ριώτης θα το πάρει υπό πίεση, δεν το έκανε το χατήρι, μπάλα πήγε και βγήκε. Καλινίδης. Μπάλα έφτασε στον Αυτόσογλου, βρίσκεται το τρίποντο. Ο Τζιτζογλάκης κατάφερε να πάρει το ψητικό rebound και να βρει και την πάσα για τον Καλινίδη. Ενώ πήγαμε στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου. Ο Ψιδάς κάνει το foul. Ένα foul που είχαν να δώσουν τα ραμολιμέντα. Το οποίο είναι και το τελευταίο αυτό που είχαν να δώσουν. Καθώς συμπλήρωσαν τα 4. 4 υπερθυμίζω έχουν και οι Τζόκερς, Ρούσης για 3. Άστοχος. Για τα ραμολιμέντα. Τσούτης πάει μόνος του. Μαρκού είναι εκεί για να αφήσει την παλά στο καλάθι με το follow. 21-29. Σε μονοψήφιο μετά από ώρα η διαφορά. 16 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους φιλοξενούμενους. Αλλά ο Κοψιδάς πιέζει περισσότερο όπως θα έπρεπε και θα στείλει στις βολές των αντιπαλών του. 13,3 απομένουν στο ρολόι για όποια ομάδα έχει την μπάλα στην κατοχή της στη συνέχεια. Καλινίδης έτοιμος για την πρώτη. Θα τη χάσει. Παραμένει το 21-29. Εύστοχο στην δεύτερη. Για το 21-30. Τσούτης. 6 δευτερόλεπτα. 3 τώρα. Τσούτης θα το πάρει από μακριά. Εκτελεί. Θα βρει σίδερο. Και φινάλε της δεύτερης περίοδου. Με το σκορ στο 21-30. Πήγαμε και στο τρίτο δεκάλεπτο. Με τους Τζούκες να βρίσκονται στην επίθεση. Και μπροστά στο σκορ με 21-30.
ταραμολημέντα κατάφεραν κάπως να συμμαζεύσουν κατάσταση. Λίγο πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου έριξαν την διαφορά τους σε μονοψήφιο. Έχουν βρεθεί τώρα σε αυτό το μείον 9 και μπορούν να πλησιάσουν κι άλλο αν ευστοχίσουν στην, στην κατοχή αυτή. Θα γίνει το φάουλ τώρα από τον Αγγελάκη. Τούτης, ο Νόρης, Κωνσταλής αφήνει στον Τούτη για τρεις εκείνος, αστοχή. Το rebound στα χέρια των φιλοξενούμενων και τώρα στο Αγγελάκη για να οργανώσει. Έχουμε σφύριγμα για φάουλ μακριά από την μπάλα. Καραγιαννίδης παίζει με τον Ρούση, εκείνος θα φτάσει μέχρι το τέλος. Δείχνει και το συμπαίκτη για την ωραία πάσα που του έδωσε. 21-32. Ο Σαλής Τσούτης ψάχνει επιλογές, αφήνει στον Γουργιώτη από το πλάι, εκείνος θα βρει στόχο. 23-32. Αγγελάκης, Ρούσης για τρεις, άνθρωπος ο Φιλιππάκος. Νέα ευκαιρία για τους Τζόκερς, αρχιερική να βάλει το χέρι του και να πετάξει στο συμπάλα ο Μπονόρης. 11 δευτερόλεπτα απομένουν για τους φιλοξενούμενους. Άλλος χρόνος για να βρουν μια καλή επίθεση. Αγγελάκης, Ρούσης ψάχνει επιλογή, αφήνει έξω τον Καραγιαννίδη για τρεις, εκείνος ανενόχλητος. Πήρε ο Μπονόρης από τον Τσούτη, του περνάει ξανά την μπάλα. Γουργιώτης τώρα, ο Σταλής είναι απέναντι, τον είδε ο συμπαίκτης του για τρεις. Αστοχή και αυτός. Σταθέας έβαλε κάποιο στο πρώτο δεκάλεπτο, δεν θα το βάλει τώρα. Κωνσταλής Τσούτης στον Μπονόρη. Τσούτης είναι στη γωνία αντίσταση αρχικά, το πήρε στη συνέχεια αλλά δεν το έβαλε. Σφύριγμα τώρα για φαουλ από τον Κωνσταλή. Δεύτερο ομαδικό για τους γηπεδούχους, για τους οποίους θα περάσει το μάτσο ο Καραχρήστος και για την θέση του Τσούτη. Αγγελάκης, Σταθέας, παίρνει το σκριν, θέλει να παίξει με τον Καραγιαννίδη, εκείνος θα πάρει το φάουλ χαμηλά, δεν μετράει ότι έγινε στην συνέχεια της φάσης. Τρίτο ομαδικό για τα ραμολιμέντα. Σταθέας για τρεις από εκεί που αστόχησε νωρίτερα, θα στοχίσει και τώρα. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο από τον Σταθέα στην τρίτη περίοδο. Παραμένει το σκορ 23-32. Από ένα καλάθι έχουν καταφέρει να βρουν εξορμήσεις σε αυτά τα πρώτα 3,5 λεπτά οι δύο ομάδες. Την μπάλα περνάει εκτός, κατοχή για Τζόκερς τώρα. Ρούσης παίρνει και πάλι, παίζει με τον Σταθέα. Αγγελάκης τώρα για τρεις, ακόμα ένα τρίποντο από τους Τζόκερς, άστοχο και αυτό. Κωνσταλής
καλύτερα. Χρήστος αλλάζει ξανά με τον Ποσταλή, ο οποίος παίρνει το screen, σταματάει από μέση απόσταση, θα εκτελέσει εύστοχα με τη βοήθεια του ταμπλό. 25-32. Ρούσης αφήνει έξω. Πήρε και πάλι, παίζει με τον Καραγιαννίδη, ο οποίος άστοχη από κοντά. Κωνσταλής, Καραχρήστος, Εμμανουηλίδης τώρα θα το πάρει κι αυτός. Μπαλά καταλήγει στα χέρια του Καραχρήστου. Τα χτύπα θα πέρασε εκεί ανάμεσα από τους αντιπάλους, αλλά ο Αγγελάκης έκανε το κλέψιμο για τους Σκόκες. Ρούσης παίζει ξανά με τον Αγγελάκη. Ξανά Ρούσης, ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση. Συνεχίζουν αστόχα οι φιλοξενούμενοι. Καραχρήστος κολλάει πάνω το Σταθέας. Μπονόρης τον Κωνσταλή, 7 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Μπονόρης εκτός ισορροπίας, δεν ήταν καθόλου καλό το σούτ. Καραγιαννίδης πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλ από τον Γουργιώτη. Το φάουλ το οποίο είναι και το τέταρτο για τα ραμολιμέντα. Μπονόρης θα κάτσει στον πάγκο στη θέση του ο Κονοφάος, ενώ για τους Τζόκερς πέρασε το μάτσο Τζογλακής στη θέση του Αγγελάκη. Έστοχος είναι πρώτο Καραγιαννίδης, 25-33. Θα χάσει την δεύτερη. Μένα λέει το 25-33. Κωνσταλής. Καραχρήστος στέκεται, εκτελεί για δύο, έστοχος. 27-33. Για να πάρει ο Σταθέας, παίζει ωραία εκεί το pick and roll με τον Ρούση, αλλά εκείνος δεν μπορεί να τελειώσει καλά αυτή τη συνεργασία. 3-37 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Μοσταλής, Καραχρήστος, Γουργιώτης υποπίεση, αστοχή αυτή τη φορά. Καλινίδης πλησιάζει εκεί, θα βρει το δρόμο προς το καλάθι. 27-35. Καραχρήστος αστόχησε στο τρίποντο. Τζογλάκης πήρε το rebound, την μπάλα τώρα στα χέρια των Τζόκερς, οι οποίοι έχουν ευκαιρία να πάνε σε διψήφιο αριθμό την διαφορά. Με το δεξί ευστοχή ο Καραγιαννίδης, κάνει το 27-37 και ανεβάζει ξανά την απόσταση στους 10 πόντους. Κωνσταλής. Ο Καραχρήστος στην μπάλα, παρόλο που δεν είναι καλή πάσα του Τσαφαντάκη. Ποσταλή του, Ποσταλή με συγχωρείτε, ο Ποσταλής ο οποίος θα εκτελέσει από την γωνία. Είναι για τρεις το σουτ και θα κάνει το 30-37. Τελευταίο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Σταθέας επιλέγει τον Ρούση. Βρίσκει εκείνος τον τρόπο να πλησιάσει, αλλά όχι και να πετύχει το καλάθι. Κωνσταλής. Φάουλ από τον Καλινίδη. Φάουλ που είναι το δεύτερο για τους Τζόκερς. Μάρκου επιστρέφει στο μάτς.
ενώ από τους Jokers στο μάτς πέρασε ο Αυτόσογλου. Κωνσταλής κοιτάει το σκρίν από τον Γουριώτη. Ξανά Κωνσταλής στα 6 δευτερόλεπτα. Καραχρήστος, 3 δευτερόλεπτα τώρα για τα Ραμολιμέντα. Χρησιμοποιεί το χέρι του για να αποστήσει τον Τζιτζογλάκη, αλλά θα κάνει το επιθετικό φάουλ ο ψηλός των Ραμολιμέντων. Η κατοχή περνάει στους φιλοξενούμενους. Καλινίδης. Ψάχνει επιλογή, βρίσκει τον Σταθέα διαθέσιμο. Κλείστηκε από δύο. Εντρελέφθη ένα Αυτόσογλου για τρεις από τη γωνία εκείνος. Σταθέα στο εξωτικό rebound. Προσπίσεις μπροστά από τον ψηλότερο Μάρκου. Δεν θα βρει το καλάθι, θα το κάνει ωστόσο στη συνέχεια ο Ρούσης, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ. 30-39. Διαχείρος Ρούση, ο οποίος γράψε την μπάλα, την άφησε στο καλάθι. Κέρδισε και το φάουλ και τώρα έχει και μια συμπληρωματική βολή για να στείλει την διαφορά ξανά στους 10, αν καταφέρει να ευστοχίσει. Θα χάσει την βολή, παραμένει στις 9 η απόσταση. Ενώ πήγαμε στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Τσαφαντάκης. Καραχρήστος. Για τρεις. Άστοχος το rebound, να δούμε στα χέρια του Μάρκου. Μονοφάος. Η μπάλα βγήκε από τα χέρια του Ζητσογλάκη. Καφαντάκης, να δούμε, δεν μπορεί να συγκρατήσει, μπορεί τελικά να συγκρατήσει. Θα πάρει και το σούτ υποπίεση, αλλά είναι για τρεις και θα το βάλει κιόλας. 33-39. Με το τρίποντο εκτός της ισορροπίας του Τσαφαντάκη. Τις 6 πλέον η διαφορά. 12 δευτερόλεπτα το ρολόι. Ρικανά ο Καλινίδης για 3 αστοχή. Ανενόχλητος εκεί ο Αυτόσογλου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το γεγονός πως τον ξέχασε η άμυνα των Ραμολιμέντων. Τσαφαντάκης πίσω από το κέντρο, λίγο έλειψε. Φινάλε λοιπόν και στο 3ο δεκάλεπτο. Με τους γηπεδούχους με συγχωρείτε να έχουν καταφέρει να πλησιάσουν στους 6 και το σκορ να δείχνει 33-39. Πήγαμε μόλις και στο 4ο δεκάλεπτο, 33-39 δείχνει το σκορ. Με τον Τσαφαντάκη να ξεκινάει με τρίποντο το δεκάλεπτο, αλλά να μην φαίνει τους 3 πόντους για την ομάδα του. Καλινίδης. Αργά αργά ο Καλινίδης για να τσεκάρει και τις επιλογές, να τσεκάρει και τις κινήσεις. Σταθέας. Υποπίεση θα το βάλει. 33-41. Τσαφαντάκης. Μάρκου έχει βάλει πλάτη τον Ρούση, πάει και ο Τζογλάκης. Το Νόρις εκεί, όσο με συγχωρεί το Γουριώτης, είναι αυτός που αστόχησε από κοντά. Καλινίδης. Κρατάει ο Καλινίδης, τα 9 δευτερόλεπτα πλέον η επίθεση των Jokers. Θα πάρει το σούτο στα θέας, είναι αστοχός. Επιθετικό λοιπόν, ωστόσο για τους φιλοξενούμενους. Ξανά από τόσο Γλου πήρε ακόμα ένα επιθετικό rebound. Καλινίδης στα 4 δευτερόλεπτα. Τζιτζογλάκης ανενόχλητος. 33-43. Ξανά στις 10 οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι βγάζουν ξανά αντίδραση όταν καταφέρουν να πλησιάσουν τα Ραμολιμέντα. Γουριώτης έχει μπροστά τον Σταθέα, δεν μπορεί να βρει στόχο. Αυτόσογλου. Τζογλάκης. Μπάλα στα χέρια του, Καλινίδη.
ώστε να παίξει εκείνος με τον Ρούση. Υποπίεση θα πάρει το σουτ, θα βρει στόχο. Αν και είχε μπροστά του τον Γουλιώτη, μπόρεσε να βρει το καλάθι ο Ρούσης για το 33-45. Ζαφαντάκης για τρεις. Εκτός η μπάλα, κατοχή για τους Τζόκερς. Καραχρήστος και Γουλιώτη στον πάγκο. Μπονόρης και Εμμανουηλίδης στο παρκέ για τα ραμολιμέντα. Υπενθυμίζω, καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει την πρώτη της νίκη στην Summer Master League. Έτσι κάποια σήμερα θα συνεχίσει αυτό το κακό σερί και κάποια θα πάρει το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα. Σταθέας για τρεις, δεν είναι καθόλου καλό το σουτ, καταλήγει πολύ προσπάθεια, ζητάει και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του για την κακή εκτέλεση. Τσαφαντάκης τώρα ξεκινάει η επίθεση των ραμολιμέντων. Πάει μόνος του Τσαφαντάκης. Μπουκάρει και ανάμεσα από δύο και έχουμε σφύριγμα για φάουλ από τον αυτός ο Γλου, αν δεν κάνω λάθος. Βολές για τον Τσαφαντάκη. Κοψίδα στον πάγκο, όπως θα λύσει στο παρκέ. Αστοχή στην πρώτη ο παίκτης των ραμολιμέντων. Εστοχή στην δεύτερη, 34-45. Αυτός ο Γλου, 6-40 ακόμα για το φινάλε. Καλινίδης θα το πάρει εκεί μπροστά από τον Μάρκου. Τον δυσκόλεψε αρκετά ο αντιπαλός του. Κωνσταλής πάει από τα αριστερά, θέλει να αφήσει έξω στον Τσούτη. Τσούτης βρίσκει και τον καινούργια δρόμο, 36-45. Καλινίδης κολλημένος πάνω του ο Ποσταλής. Τζιτζογλάκης, συμπαρακτή αριστερά στον Σταθέα. Ρούσης τώρα από κοντά, αστοχή, μαζεύει το rebound ο Τσούτης. Ποσταλής έχει ψηλά το κεφάλι, πιο κάνει τις επιλογές. Έχουμε φάουλ μακριά από την μπάλα από τον Τζιτζογλάκη, ο οποίος έκανε το φάουλ στον Εμμανουηλίδη. Σταθέας θα πέρασε εκτός για τους φιλοξενούμενους για να επιστρέψει ο Αγγελάκης. Τσούτης για τρεις, θα το πάρει. Τώρα πάω στα χέρια του Αγγελάκη. Αγγελάκης, ο οποίος οργανώνει τώρα την επίθεση της ομάδας του. Του δίνει το σκρίνο ο Ρούσης. Τσεκάρει έξω, αφήνει στον Τζιτζογλάκη. Δεν είναι καλή η πάσα του. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Εμμανουηλίδη, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο πεντάλεπτο. Τσούτης. Πόδι από τον Τζιτζογλάκη. Χειροκροτήματα από τον πάγκο των φιλοξενούμενων. Μονόρις εκτός, Γουριώτης στην θέση του, Ποσταλής τώρα πάνω του Αυτόσογλου. Ποσταλής εκεί ανάμεσα από δύο, θα πάρει το φάουλ από τον Αυτόσογλου. Έτσι θα οδηγηθεί στην γραμμή της φιλανθρωπίας
Εύστοχος στην πρώτη, 37-45. Αστοχή στην δεύτερη. Τους 8 πλέον η διαφορά. Αγγελάκης. Κρατάει. Βγαίνει για να πάρει ο Τζιτζογλάκης. Παίζει με τον Ρούση, ο οποίος έχει πάνω τον Μάρκου. Καλινίδης για 3 από την κορυφή. Δεν θα έρθει το τρίποντο. Μάρκου μαζεύει και αφήνει στα χέρια του Κωνσταλή για να κατεβάσει εκείνος ακόμα μια μπάλα. Να δούμε αν μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Ταραμολιμέντα. Μάρκου. Τσούτης για 3. Έξω. Μαζεύει και ο Γουριώτης, ο οποίος ακολούθησε την φάση. Σημαντικό το rebound για τους γηπεδούχους. Κωνσταλής. Θα έρθει το τρίποντο τελικά. 40-45, πολύ μεγάλο σύντομο από τον Κωνσταλή, ο οποίος φέρνει την ομάδα του στο 5. Πατούσε τελικά, ήταν για 2 το σύντομο, 39-45. Αγγελάκης Ρούσης γυρίζει εκτός ισορροπίας. Στους 6 διαφορά. Αυτός ήταν για 2 το προηγούμενο σουτ του Κωνσταλή. Για 2 τώρα εκεί από κοντά ο Γουριώτης. Πλησιάζουν κι άλλο τα ραμολιμέντα. 41-45 το σκορ. Και οι Τζόκερς καλούν σε time out. 3-17 ακόμα μέχρι το φινάλε. Με τα ραμολιμέντα να μπαίνουν ξανά στο μάτς. 41-45 τώρα το σκορ. Έπειτα από το σέρι 8-0 των γηπεδούχων, οι οποίοι έχουν ευκαιρία να το μεγαλώσουν κι άλλο. Κωνσταλής εκεί, είχε πέφτει πάνω του, πήγε στην προσπάθεια μόνος, αλλά δεν καταφέρει να φέρει δύο πόντους για την ομάδα του. Ρούσης αφήνει στον Αγγελάκη. Αγγελάκη σταματάει την τρίπλα, παίζει με τον Ρούση, ο οποίος θα πάει προς τα μέσα, λίγο έλειψε να πετύχει και το καλάθι. Τα βάζει και με τον εαυτό του για το γεγονός πως δεν μπόρεσε να πάρει και το δίποντο. Πέντε παραμένει το σκορ. Θα βάλει την δεύτερη ο Ρούσης για το 41-46. Κωνσταλής Εμμανουηλίδης είχε πάρει καλύτερη θέση από τον Αγγελάκη, ο οποίος θα του κάνει το φάουλ. Είναι το πέμπτο ομαδικό για τους Τζόκερς, έτσι. Έχουμε βολές. Ο Μανουηλίδης τώρα στην δεύτερη. Θα τη βάλει. 42-46. Γιογλάκης. Αγγελάκης. Πάνω το Κωνσταλής. Ρούσης θα το πάρει από μέση απόσταση. Μαζεύει ο Γουριώτης. 42-46 το σκορ, στους 4 τη διαφορά. Να δούμε αν θα πλησιάσουν κι άλλο. Τάρα μου λιμέντα. Τσούτης στέκεται, εκτελεί. Θα μπει μέσα η μπάλα, τη κάνει το χατήρι. 44-46. Στο δίποντο πλέον το παιχνίδι, το οποίο παίρνει χαρακτήρα ντέρμπι.
Τελευταία 1:40 στο μάτς. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Ρούσης αφήνει στον Σταθέα. Από κοντά εκείνο θα βρει το καλάθι. 44-48. Πολύ σημαντικό καλάθι εδώ από τον Σταθέα, ο οποίος δίνει ξανά μια μικρή ανάσα στην ομάδα του. Ο Σταλής. Θα εκτελέσει για τρεις. Θα στοχίσει ο Γουριώτης, αν και πήρε καλύτερη θέση, δεν μπορούσε να πάρει το ψηφικό ριμπάουντ. Σταθέας. 1:10 ακόμα. Σταθέας κρατάει στα 9 δευτερόλεπτα η επίθεση. Έχουν φαουλ να δώσει τώρα μολυμέντα. Θα κάνει το ένα ο Τσούτης. Φαουλ νούμερο 2. Γηπεδούχους στην τέταρτη περίοδο. Νέο φαουλ τώρα από τον Μάρκου. Τρίτο φαουλ. Ρούσης βρίσκει και εμπόδιο από τον Γουριώτη, όπως θα κάνει το κλέψιμο. 47 δευτερόλεπτα ακόμα. Τσούτης για 3. Αστοχή. Νέα ευκαιρία από τον Καραχρήστο από κοντά. Δεν θα βρει το καλάθι. Ρούσης. Ο Τσούτης είναι αυτός που καταφέρνει να κάνει το φόλ για να σταματήσει και το χρόνο. Στα 32,4 έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Το σκορ στο 44-48. Νέο φάουλ από τον Ποσταλή αυτή τη φορά. Συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά των γηπεδούχων. Και έτσι ο Αγγελάκης τώρα θα πάει στις βολές. Μέσα η πρώτη. 44-49. Μέσα και η δεύτερη, 44-50, και κάπου εδώ νομίζω πως τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά για τα ραμολιμέντα. Μάρκου, 25 δευτερόλεπτα ακόμα. Τσούτης για 3 από αρκετά μακριά, βάζει ξανά την ομάδα του στο κόλπο. 47-50, πίεση ψηλά από τα ραμολιμέτα, θα γίνει και το προηγούμενο φάουλ. Πολύ μεγάλο σούτ εδώ από τον Τσούτη, ο οποίος πυροβόλησε από αρκετά μακριά. Το έχει αυτό το σούτ το παίχτη των ραμολιμέτων. Παίρνει τα ραμολιμέτα στο μείον 3. Και πλέον μένει να δούμε τι θα κάνει ο Αγγελάκης, ο οποίος θα στοχεί στην πρώτη. Τώρα για την δεύτερη. Θα την βάλει. 47-51. Μπορεί να νιώθουν κάπως πιο ασφαλείς έπειτα από αυτό τον πόντο οι φιλοξενούμενοι, ενώ έχουμε και το time out. <Το-> 19,8 στο ρολόι. Να μολυμέντα στην επαναφορά και έχουμε αντιαθλητικό φάουλ από τον Σταθέα. Τώρα έχουμε νέα δεδομένα στο μάτς. Συνεχίζει εκεί να τα λέμε τον διαιτητή ο Σταθέας. Ωστόσο η απόφαση έχει πάρθει. Τσαφαντάκης είναι ήδη στημένος στην γραμμή, τα λέει και με τον αντίπαλό του. Δεν κουνήθηκε το ρολόι. Από τα 19,8 θα φαντάξει αυτό και στην πρώτη, 48-51. Θα βάλει και την δεύτερη, 49-51.
Και πλέον καραμολιμέντα μπορούν να πάρουν ακόμα και τη νίκη. Τσαφαντάκης 16 δευτερόλεπτα. Τσούτης 8 δευτερόλεπτα ακόμα για τα ραμολιμέντα. Ο Γουριώτησε και πήγε ανάμεσα από δύο, αστόχησε. Έκλεισαν καλά εκεί οι παίκτες των Τζόκερς. Τον αντιπαλό τους δεν του επέτρεψαν να πετύχει το καλάθι. Και πλέον ο Ρούσης είναι αυτός που οδηγείται στην άλλη πλευρά, στην γραμμή των βολών. 7,7 στο ρολόι, 49-51 το σκορ. Και ο Ρούσης έχει δύο προσπάθειες από την γραμμή. Μέσα η πρώτη, 49-52. Το μάτς μπορεί να πάει σε παράταση. Αν έχει κάποιο τρίποντο, να δούμε τώρα. Και σε απόσταση ασφαλείας οι Τζόκερς επιτακτικά από την δεύτερη εύστοχη βολή του Ρούση, με το σκορ να πηγαίνει στη 49-53 και τα ραμολιμέντα να καλούν time out. 7,7 μας χωρίζουν μέχρι από την λήξη. 49-53 το σκορ. Καραχλής την επαναφορά. Τσούτης θα το πάρει από πολύ μακριά για να βάλει και ένα τρομερό καλάθι. Ο Τσούτης δεν του βγήκε και έτσι φτάνουμε στο φινάλε. Νίκη λοιπόν για τους Τζόκερς, οι πρώτοι στην Summer Master League. Θα πάνε το ρεκόρ στο 1-1, από την άλλη τα ραμολιμέντα θα γνωρίσουν την τρίτη ήττα τους σε εισαρκτό μάτ και θα πέσουν στο 0-3. Αυτά λοιπόν εδώ από το κλειστό του Σπάρτακου. Ραμολιμέντα Τζόκερς 49-53.